πρώτα τη διαστέρα, την γελία, το στόμαχο. Ποιος αντέχει όταν έρθει λίγο η πείνα, όταν είμαι στην εργασία μας, όταν είμαι έξω από το σπίτι μας και κάνουμε μια εργασία κοπιαστική και έρχεται η πείνα, τρέχουμε στο σπίτι να βρούμε να φάγουμε. Όταν δεν θα υπάρχει τίποτε, τι θα βρούμε? Θα πάρει λοιπόν πρώτα την γαστέρα. Έπειτα θα πάρει εκείνο το αργύριο, το χρήμα. Θα πηγαίνεις στην τράπεζα για να πάρεις από τον ιδρώτα σου εκείνα τα οποία διεφύλαξες, εκείνα τα έχεις, και θα σου λέγει στην τράπεζα: δώσε μου τη σφραγίδα σου. Σφραγίδα δεν έχω, δεν έχεις χρήματα. Και τότε οι περισσότεροι δεν θα εκλέξουν τον Χριστόν, θα εκλέξουν τον χρυσόν, τον χρυσάφι. Και αυτός ο κακούργος θα σφραγίσει, λέγει, τους οπαδούς του, θα τους εξαναγκάσει, αναγκαστικός. Θα τους υποσχεθεί ότι θα τους δώσει ψωμί να φάνε και νερό να πιούνε. Και θα τους σφραγίσει εις το δεξί το χέρι και εις το μέτωπο. Διατί στο δεξί το χέρι και στο μέτωπο? Διότι όταν ο άνθρωπος, ο πιστός άνθρωπος, σηκώσει το χέρι του και κάνει τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, τότε ο διάβολος εξαφανίζεται. Κύριε, λέγει η Εκκλησία μας, όπλον κατά του διαβόλου το σταυρό σου ημίν δέδοκας. Φρύτη γάρτε τρέμει, μη φέρουν καθοράν αυτού την δύναμη, ότι νεκρούς ανιστά και θάνατον κατήργησε. Δια τούτο προσκυνούμεν την ταφή σου και την έγερση. Γνωρίζει ο άθλιος ότι ο σταυρός του Κυρίου όταν σφραγιστεί επί του ανθρώπου λύει πάσαν την δύναμή του. Προσέξτε αδερφοί μου, προσέξτε πολύ το σημείο του Τιμίου Σταυρού, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Υπάρχουν πιστοί που μπαίνουν στην Εκκλησία και δεν κάνουν τον τύπο του Τιμίου Σταυρού. Σαν πως να κρατούν ένα μαντολίνο και παίζουν. Εάν δεν κάνεις το σημείο του Τιμίου Σταυρού όπως σας δείχνω αυτή τη στιγμή, δεν φεύγει ο διάβολος, έρχεται ο διάβολος. Τα τρία αυτά δάχτυλα συμβολίζουν την Αγία Τριάδα, τον Πατέρα των Υιών και το Άγιο Πνεύμα. Τα δύο τα οποία είναι κλειστά συμβολίζουν την ταφή του Χριστού. Και όταν βάλουμε το χέρι μας στο μέτωπο και το φέρουμε στην κοιλία, έχει δύο ερμηνείες. Η πρώτη ερμηνεία είναι ότι το μυαλό του ανθρώπου παίρνει δύναμη από τον Θεό. Το άλλο είναι ότι στους ουρανούς βρίσκεται ο Θεός και στην γη κατέβει. Και όταν διατυπώσουμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού στην δεξιά πλευρά, ακούμε και λέγει ο Θεός: η δεξιά σου χείρ, Κύριε, η δεξιά σου χείρ, δε δόξαστε εν ισχύει. Και όταν το βάλουμε στην αριστερά, τότε λέμε: εχείρε σου επίησάν με και μπλασάν με. Αλλά συμβολίζομαι και τον Χριστό μας επάνω στο Σταυρό. Εκείνος άνοιξε τις αγκάλες του για να μας δεχθεί. Έκλεινε την κεφαλή του για να μας ακούσει. Τον βλέπουμε επάνω στο Σταυρό με την κεφαλή του να είναι και κλειμένη προς τα κάτω, αλλά δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε τίποτε. Θέλει, παιδί μου, πες μου τι ζητάς. Και από πάνω στο Σταυρό του μας ελεεί ο Θεός. Δεν είναι ανάγκη λοιπόν να εμπέζουμε τον Τίμιο Σταυρό, διότι ο διάβολος δεν φοβείται. Ενθυμούμε όταν στην πάλη την οποία διεξήγεται στον Άγιο Γεώργιο Γκαρέα, έλεγε τούτα τα λόγια:
Και μια μικρή εικονίτσα λέγει να κρατάς και να ξεύρεις τι κρατάς και να σέβεσαι τι κρατάς. Εγώ παίρνω δρόμους και φεύγω. Αν δεν το εκτιμάς λέγει και αν δεν πιστεύεις και εκείνον που έχεις εκεί μέσα να το φορτωθείς λέγει δεν σε φοβούμαι. Αυτός είναι ο διάβολος. Τρέμει λέγει την δύναμη του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, διότι ο σταυρός γίνεται το εσωτερία του κόσμου. Εγώ ελάχιστος, λέγει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, παρακαλώ εμάς αδελφοί φιλόχριστοι, μη γινόμεθα μαλθακοί, αδιάφοροι, να μην αδιαφορούμε. Με τα φόβου και τρόμου κατεργάζεστε την σωτηρία των ψυχών ημών, λέγει ο Θεός εις το Ευαγγέλιο του, με φόβων και τρόμων. Και προσθέτει τούτα τα λόγια: εάν ο δίκαιος μόλις σωθήσετε, ο αμαρτωλός που φανίσετε. Πρέπει να σκεφτούμε ότι πηγαίνουμε στον παράδεισο, ανοίγει λίγο η πόρτα του παραδείσου και προσπαθούμε να περάσουμε με πολλή δυσκολία. Είναι ο δίκαιος ο οποίος μπαίνει με δυσκολία στον παράδεισο. Ο αμαρτωλός που δεν τον ενδιαφέρει πού θα φανεί. Ας μάθουμε φίλοι μου με ποιον σχήμα έρχεται στην γη ο ανέσχυντος όφης, ο δράκον της κολάσεως. Γεννάται ο κακούργος όπως ακριβώς γεννήθηκε ο Χριστός μας. Γεννήθη ο Χριστός μας από την Παναγία μας και έλαβε από το σώμα της το σώμα του και από το αίμα της το αίμα του. Θέλει και αυτός δια να πλανήσει τον κόσμο να γεννηθεί από γυναίκα. Γεννάται από γυναίκα, από γυναίκα θα γεννήθει. Αλλά ποια γυναίκα? Μια πόρνη η οποία έχει μολύνει το σώμα της τόσο πολύ που ο διάβολος εφραίνεται όταν την βλέπει. Θα έρθει ως κλέπτης, λέγει ο Θεός. Όπως ο κλέπτης πηγαίνει στο σπίτι και πρέπει να το έχεις προετοιμασμένο και κλειδωμένο και ασφαλισμένο για να μην εισέλθει ο κλέπτης να σου κλέψει, κατά τον ίδιο τρόπο λέγει θα έρθει αυτός να κλέψει τα ψυχάς από την αγκάλι του Θεού. Θα είναι καταρχάς, λέγει, προσέξετε, εάν είναι στα σημέρα μας, εάν είναι στα σημέρα μας, προσέξετε πώς θα τον δούμε. Και τότε θα καταλάβουμε ότι δεν είναι ο Χριστός, είναι ο Αντίχριστος. Μας τα δίδει ο Όσιος Εφραίμ και μας λέγει θα είναι ταπεινός. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα παρουσιάζει την ταπείνωση. Θα είναι ήσυχος. Θα μισεί την αδικία. Θα αποστρέφεται τα είδωλα. Τις μαγείες σήμερα οι οποίες υπάρχουν. Προσέξτε αν έχει κανέναν εδώ ο οποίος ανακατώνεται με τις μαγείες, με τις καφετσούδες, με τις φλιντζανούδες, με τις μαύρες και τις λευκές μαγείες. Προσέξετε πολύ, διότι ο διάβολος σε μία στιγμή μου εφανέρωσε τούτα τα λόγια. Μου λέγει τους μαύρους, λέγει, να μην τους καταράσει. Γιατί εκείνη, λέγει, μου είπε να σου πω, να σε προειδοποιήσω ότι
εάν για σας λέγει κλαίει.